Όλο και περισσότεροι πολίτες πέφτουν θύματα ανοθευμένου καυσίμου στα οχήματά τους. Ασυνεργεία γεμίζουν από χαλασμένα αυτοκίνητα και το κόστος των βλαβών ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ. Τα προβλήματα με τον οθωμένο καύσιμο τους τελευταίους μήνες είναι αρκετά έντονο, κύριε Νίκο. Είτε πετρέλαιο είναι αυτό βασικά, είτε βενζίνα, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι το αυτοκίνητο έρχεται χαλασμένο στο συνεργείο μας. Και πολλές φορές, όχι μόνο από τον νοθευμένο το καύσιμο που παρουσιάζουν, να πεις άντε θα αλλάξω ένα φίλτρο βενζίνης ή κάτι άλλο, οι ζημιές που προκύπτουν από τον νοθευμένο καύσιμο είναι στα μπέκτα κυρίως, που δημιουργούν το πρόβλημα και δεν πηγαίνει το αυτοκίνητο, δεν τραβάει καλά το αυτοκίνητο. Με συνέπεια, όταν τα μπέκ είναι βουλωμένα, αναγκαστικά θα αρχίσουμε να κατεβάσουμε το ρεζιβό, θα δούμε τις σωληνώσεις, θα δούμε τα φίλτρα και είναι αρκετές οι ζημιές. Μέχρι που μπορεί σε νοθευμένο καύσιμο να χτυπήσει και η μηχανή. Το κακής ποιότητας νοθευμένο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον κινητήρα και όχι μόνο. Τσιμούχες, μπέκ, βαλβίδες, σύστημα τροφοδοσίας και άλλα. Τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρουμε στα αυτοκίνητα που βγάζουν τις ζημιές, κύριε Νίκο, είναι εκτός από κατέβασμα ρεζερβουάρ που βγάζουμε για να καθαρίσουμε από το νοθευμένο καύσιμο, που ως συνήθως θα υπάρχουν νερά, έτσι. Και όπως σας είπα προηγουμένως, τα πιο εύκολα είναι που καθαρίζουμε τα μπέκ. Είτε βενζίνα είναι αυτό, είτε πετρέλαιο είναι αυτό που βγαίνουν. Βέβαια στα πετρέλαια είναι πιο χοντρή η ζημιά, γιατί είναι πιο δύσκολη και η εργασία το να βγάλεις μπέκ σε ένα αυτοκίνητο από πετρέλαια. Γιατί όταν χτυπήσει η μηχανή σε μια πιο ακραία περίπτωση, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, που μπορεί να βγει κοντά στο χιλιάρικο και έτσι. Αυτή είναι η ζημιά που μπορεί να προκύψει και προκύπτει από μέσα από το χώρο καύσεως, που παλιά, όπως λέγαμε, χτυπάνε τα αυτοκίνητα τα πυράκια μας. Εκεί δεν μπορεί να διαλυθεί, είτε πετρέλαιο είναι είτε βενζίνα είναι, και δημιουργεί το πρόβλημα μέχρι που πουλιώνουν τα πιστόνια από το νοθευμένο καύσιμο, ειδικά στα πετρέλαια. Τα συγκεκριμένα καύσιμα συνήθως απελευθερούν περισσότερους ρήπους στην ατμόσφαιρα, προκαλούν ζημιές στον καταλήτη του αυτοκινήτου, ενώ αυξάνουν τις φθορές και στον ίδιο τον κινητήρα. Και ένα κύριο και εκτός από το νοθευμένο καύσιμο, είτε πετρέλαιο είναι αυτό, είτε βενζίνα είναι, ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνει πολύ βιοδίζελ μέσα. Το βιοκαύσιμο αυτό υπάρχει μια ποσότητα 5 με 7% που πρέπει να βάλουν. Όταν οι δικοί μας βάζουν ένα πάνω από 20%, λογικό είναι το αυτοκίνητο να δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί από το βιοκαύσιμο υπάρχει πιο μεγάλο κέρδος. Καταλάβατε. Δηλαδή εκτός από το νοθευμένο, από το νερά που είναι αυτά που βάζουμε, υπάρχει και το βιοκαύσιμο, το βιοδίζελ που μπαίνουν στα αυτοκίνητα μέσα, μια ποσότητα α. Οι δικοί μας βάζουν παραπάνω. Γιατί έχει κέρδος. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Τα περιστατικά, ας συγκρίνω ας πούμε με το δικό μας το συνεργείο, είναι αρκετά συχνά. Η πρώτη ένδειξη πως στο ρεζερβουάρ μας υπάρχει νοθευμένο καύσιμο είναι το λαμπάκι του κινητήρα, check engine, που ανάβει στον πίνακα οργάνων. Οι καταναλωτές με το που θα αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει στη συμπεριφορά του κινητήρα θα πρέπει να το ακινητοποιούν, γιατί όσο κινούνται με νοθευμένο καύσιμο δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα, κάτι που σημαίνει αυξημένο κόστος επισκευής.